VHF Class D, FM 4800 και FM 4850. Οι διαφορές τους είναι στον τρόπο κατασκευής και στον τρόπο τοποθέτησης. Το FM 4800 είναι ένα standalone VHF που συνήθως τοποθετείται στις κονσόλες ή στις γέφυρες των σκαφών και το FM 4850 μπορεί να τοποθετηθεί εσωτερικά, στην ουσία κάτω από τη γέφυρα, σε ένα σημείο που δεν θέλουμε να είναι εξωτερικό και έχουμε για χειρισμό το handset που έχει οθόνη και τα κουμπιά για πλήρη χειρισμό στο μενού του. Εκτός από τη λειτουργία VHF, περιλαμβάνουν και GPS και AIS, όπως επίσης μπορούν να λειτουργήσουν και σαν loudhailer, εν το συνεννόηση δηλαδή. Σαν λειτουργία VHF, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με άλλα σκάφη και στις περιπτώσεις των επαγγελματικών είναι υποχρεωτικό. Όπως προαναφέραμε, η κατηγορία του είναι Class D και περιλαμβάνει και κλήσεις DSE, αλλά και κλήσεις distress. Όσον αφορά την κλήση DSE, είναι για να καλέσουμε ένα άλλο σκάφος και όσον αφορά τη λειτουργία distress, είναι για να εκπέμψουμε με το κόκκινο κουμπί τη θέση μας στα παραπλέοντα σκάφη μέσω του δικτύου VHF. Μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα handset και άλλα δηλαδή μικρόφωνα σε περιπτώσεις που έχουμε ένα μεγάλο σκάφος και θέλουμε να έχουμε το χειρισμό ή την ομιλία δηλαδή σε κάποιο άλλο σημείο. Στην περίπτωση του FM 4850 έχουμε περισσότερες δυνατότητες σύνδεσης για άλλους σταθμούς, όπως επίσης και εξωτερικά ηχεία που και μπορούμε να ακούσουμε αλλά και μπορούμε να απαντήσουμε στην κλήση μας. Τώρα, όσο αφορά το built-in GPS, τι σημαίνει πρακτικά? Ότι έχει δέχτη GPS και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε για την κλήση μας στο distress, είτε για να δώσουμε το σήμα GPS σε ένα άλλο μηχάνημα, που συνήθως είναι ένα GPS plotter, δηλαδή ή ένα πολυμηχάνημα όπως είναι τα δικά μας, τα Tizitas 3, τα Navnet. Στο FM 4800 ο δέχτης είναι ενσωματωμένος και στο FM 4850 έχουμε είσοδο για να βάλουμε μια εξωτερική κεραία GPS. Εννοείται βέβαια ότι και στα δύο έχουμε εισόδους για να βάλουμε τις κεραίες που χρειαζόμαστε για τη λειτουργία του VHF. Που οι κεραίες ποικίλουν στην αγορά, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε διάφορες κεραίες ανάλογα με το μήκος τους. Επίσης, όπως θα προαναφέραμε, μπορούν να λειτουργήσουν και σαν loudhailer, δηλαδή αν συνδέσουμε εξωτερικά ηχεία ή κάποιο μεγάφωνο, να μπορούν να μας ακούσουν ή να μας απαντήσουν για να έχουμε τη συνεννόηση πάνω στο σκάφος μας ή να βγάλουμε μια αναγγελία ή να έχουμε κάποιο συναγερμό. Έχει διάφορες λειτουργίες όσον αφορά την συνεννόηση. Κάτι ακόμα είναι ότι έχουν εσωτερικό δέχτη AIS, που πρακτικά σημαίνει ότι αν το συνδέσουμε με ένα άλλο GPS plotter ή ένα πολυμηχάνημα, μπορούμε να έχουμε πάνω στην οθόνη μας, πάνω στο χάρτη μας, τα σύμβολα των σκαφών που έχουν και εκείνη το ίδιο σύστημα AIS. Αυτό διευκολύνει στην αυσιπλοεία, όπως έχουμε προαναφέρει και σε προηγούμενα βίντεο, είναι ένα βοήθημα στην αυσιπλοεία. Η κατασκευή τους είναι IP67 και όσο αφορά τους επεξεργαστές ή το main unit που αναφέρουμε εμείς και όσο αφορά τα handset. Σε συνδεσμολογία έχουν πρωτόκολλα NMEA2000 και NMEA0183. Αυτό μας το κάνει πλήρως συμβατό με όλα τα μηχανήματα της αγοράς που στην ουσία χρησιμοποιούν αυτά τα δύο πρωτόκολλα σαν ναυτιλιακά πρωτόκολλα, δηλαδή επικοινωνίας. Η γλώσσα που μιλάνε μεταξύ τους τα μηχανήματα. Θα μπούμε στο μενού των μηχανημάτων να δείξουμε τις βασικές ρυθμίσεις και την απλότητα στη λειτουργία τους. Ας ξεκινήσουμε τώρα να δούμε το τι κάνουν τα κουμπιά στο FM 4800 και να δούμε και κάποιες βασικές λειτουργίες του. Εδώ πέρα έχουμε το κουμπί on-off. Πατώντας το παρατεταμένα σβήνει το μηχάνημα, όπως και πατώντας το παρατεταμένα μπαίνει σε λειτουργία. Ακριβώς από πάνω έχουμε το κουμπί back, το οποίο μας επιστρέφει όταν είμαστε μέσα σε κάποιο μενού
να γυρίσουμε στην προηγούμενη σελίδα. Από πάνω έχουμε ένα κουμπί που γρήγορα μπορούμε να πάμε στο κανάλι 16. Και παρακάτω έχουμε ένα knob το οποίο μπορούμε να γυρίσουμε στα κανάλια που θέλουμε. Δίπλα ακριβώς έχουμε το κουμπί το οποίο αλλάζει την ένταση του μεγαφώνου μας. Ακριβώς δίπλα έχουμε το κουμπί του distress. Και τέλος έχουμε την είσοδο για το handset. Ακριβώς από πάνω βρίσκεται το μεγάφωνο όπως προείπαμε. Το handset έχει εδώ πέρα το κουμπί το οποίο είναι για να επικοινωνούμε. Έχει δύο κουμπιά, δεξιά και αριστερά, το οποίο ανεβαίνουμε και κατεβαίνουμε σε κανάλια. Τη συντόμευση για το κανάλι 16 και το κουμπί High-Low, ώστε να αλλάζουμε την ισχύ εκπομπής από 25W σε 1W. Αυτό που μένει τώρα είναι να δούμε και το μενού. Πατώντας το κεντρικό κουμπί, μπαίνουμε στο μενού. Δεξιόστροφα, κατεβαίνουμε προς τα κάτω και αριστερόστροφα, ανεβαίνουμε. Η πρώτη μας κίνηση που να κάνουμε είναι να ορίσουμε το MMSI του σκάφους μας. Από αυτήν εδώ πέρα την επιλογή του μενού, μπαίνουμε και ορίζουμε το MMSI του σκάφους μας, το οποίο είναι ένας μοναδιαίος 9ψήφιος αριθμός για κάθε ένα σκάφος. Δεξιόστροφα και αριστερόστροφα ανεβοκατεβάζουμε τα νούμερα για το MMSI μας και πατώντας το knob πάμε στην επόμενη επιλογή ώστε να ορίσουμε τον επόμενο αριθμό. Αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, πατώντας το πλήκτρο back, πάμε σε προηγούμενη επιλογή ή αν θέλουμε να βγούμε τελείως και να το ξαναβάλουμε την αρχή, το πατάμε συνεχόμενα μέχρι να πάει στην πρώτη ένδειξη και άλλη μία για να μηδενίσει και να βγούμε σε αρχικό μενού. Από κάτω έχουμε το γενικό μενού, το οποίο στην πρώτη επιλογή μας δίνει τη δυνατότητα, μπαίνοντας μέσα, να ορίσουμε το Brilliance της συσκευής μας, όπως και το Contrast, ανάλογα με τις συνθήκες του ήλιου που έχουμε. Ακριβώς από κάτω έχουμε την επιλογή για να αλλάζουμε τις μονάδες και μπαίνοντας μέσα έχουμε αρχικά το Time Format, το οποίο είναι να ορίσουμε αν θα είναι η εμφάνιση της ώρας μας είτε με 12ωρο format είτε με 24ωρο. Παρακάτω έχουμε το Speed. Εδώ ορίζουμε τις μονάδες μέτρησης ταχύτητάς μας είτε σε κόμβους, είτε σε μίλια ανά ώρα είτε χιλιόμετρα ανά ώρα. Και τέλος έχουμε την επιλογή να αλλάξουμε το bearing είτε σε true είτε σε magnetic, δηλαδή είτε μαγνητικό είτε πραγματικό βορρά. Στο key beep μπορούμε να ορίσουμε την ένταση των πλήκτρων. GNSS. Ένα μενού το οποίο μπορούμε να ορίσουμε το σύστημά μας από πού θα παίρνει στίγμα. Είτε internal είτε external, δηλαδή είτε εξωτερική κεραία είτε από το σύστημά μας που διαθέτει δέκτη GPS. Παρακάτω έχουμε το μενού Input-Output, το οποίο ορίζει σε τι πρωτόκολλο, όπως NMEA-2000 ή NMEA-0183, θα στέλνονται οι πληροφορίες του συστήματός μας σε άλλα συστήματα. System Info. Εδώ μπορούμε να βρούμε κάποιες πληροφορίες για το σύστημά μας, όπως επίσης να κάνουμε και διαγνωστικό έλεγχο για τη συσκευή μας. Τέλος, μπορούμε να κάνουμε και ένα factory reset, δηλαδή να γυρίσουμε τη συσκευή μας σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Fog Horn Frequency. Εδώ πέρα μπορούμε να ορίσουμε σε τι συχνότητα θα είναι το ηχητικό σήμα της σιρήνας της ομίχλης. Έχοντας πραγματοποιήσει τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής μας, πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε μία κλίση. Μπαίνοντας στο μενού DSC Call, Individual και πηγαίνοντας στο Manual ID, ορίζουμε το MMSI του σκάφους που θέλουμε να καλέσουμε. Αν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε ένα Test Call, κατεβαίνουμε στο DSC Test και πάλι πηγαίνουμε στο Manual ID
και ορίζουμε το MMSI ενός επίγειου σταθμού που θέλουμε να καλέσουμε. Ας αναφερθούμε τώρα στο κόκκινο κουμπί, το οποίο βρίσκεται καλυμμένο στον προσινό μέρος της συσκευής μας, το οποίο αναγράφει την επιγραφή Distress. Το Distress είναι για να ειδοποιούμε παραπλέοντα σκάφη και παράκτιους σταθμούς όταν υπάρχει κάποια έκτακτη ανάγκη που πρέπει να αναφερθεί. Σηκώνοντας το καπάκι και πατώντας το παρατεταμένα για 4 δευτερόλεπτα, στέλνει ένα σήμα το οποίο περιλαμβάνει το MMSI μας και την γεωγραφική μας θέση. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι κάθε 3,5 με 4,5 λεπτά ξαναστέλνει το σήμα μας αυτόματα χωρίς να κάνουμε κάτι άλλο εμείς. Πριν κλείσουμε τη σημερινή μας κουβέντα, αξίζει να σταθούμε στο κανάλι 16, το οποίο πρέπει να το έχουμε συνέχεια ανοιχτό στη συσκευή μας, όταν δεν τη χρησιμοποιούμε για κάποια άλλη χρήση, διότι από εκεί παρακολουθούμε κάποια έκτακτα δελτία, είτε από κάποιο επίγειο σταθμό, είτε από κάποια λιμενική αρχή. Πρόκειται για ένα κανάλι, το οποίο το χρησιμοποιούμε κυρίως για ακρόαση, αλλά σε κάποια δική μας έκτακτη ανάγκη, το χρησιμοποιούμε για να ενημερώσουμε. Ό,τι προαναφέραμε για το FM 4800 ισχύει ακριβώς το ίδιο και για το FM 4850, με τη μόνη διαφορά ότι εδώ πέρα υπάρχει μόνο ένα knob και μία μικρότερη οθόνη. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.